Πρώτη φορά στην Λάρισα σήμερα, τρίτο live στην Ελλάδα. Δεν θέλαμε να είναι το τρίτο, η αλήθεια είναι, θέλαμε να είναι το πρώτο στην πόλη μας. Αλλά έτσι όπως έκατσαν τα πράγματα και με κάτι προβλήματα που είχαμε, ήρθε για σήμερα. Αλλά εντάξει. Θα έλεγα ότι είναι αυτό που με εκφράζει περισσότερο από όλα. Δηλαδή πάντα εκεί πάω για τη διέξοδο στο Sunburst, να γράψουμε κάτι που θα μας εκφράσει, κάτι που θα το ακούμε μετά, ας πούμε, και θα είναι για μένα μια διέξοδο ή οτιδήποτε. Και είναι η μουσική που θέλουμε να παίξουμε και εγώ και τα παιδιά. Για μένα η Sunburst είναι μια ανανέωση, κάτι καινούριο. Κάτι που με κρατάει, επειδή είμαι και ο μεγαλύτερος στην πάντα, με κρατάει εκτός των προβλημάτων των καθημερινών. Ναι. Για μένα είναι οικογένεια. Ήμασταν και στα καλά και στα κακά ο ένας μετά στον άλλον. Και λαϊκά το ξεκάβλωμα για την αγάπη προς τη μουσική. Και είχαμε και πολλά δύσκολα ήδη μέσα στην ειδικά στη χρονιά που μας πέρασε, έτσι. Η οικογένεια είναι από την πρώτη στιγμή, εγώ είμαι και ο νεότερος στην πάντα και το νεότερο μέλος στην πάντα. Γιατί με την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε, από το πρώτο live, ήταν λες και γνωριζόμαστε καιρό, δηλαδή χημεία παικτική, χημεία προσωπική, πολύ χαβαλές. Αρχικά θα πω ότι είχαμε πάρα πολλές δυσκολίες σε όλη τη φάση του άλμπουμ από την... Εντάξει, μόνο η σύνθεση πήγε ουσιαστικά, κύλησε κουμαλά, γιατί δεν υπάρχει και κάτι που να μπορεί να πάει στα βάση σύνθεση, απλά συνθέτης. Αλλά από την ηχογράφηση μέχρι μίξη και μάστερ είχαμε διάφορα εμπόδια. Αλλά τέλος πάντων, εγώ είμαι τέτοιο. Μετά την ολοκλήρωση του άλμπουμ είχαμε προσωπικές και οικογενειακές απώλειες, ειδικά εγώ με τον Βασίλη, πρώτα Βασίλης και μετά από λίγο καιρό κι εγώ. Αλλά εγώ είμαι σαν άνθρωπος, ξέρεις, θετικός και προσπαθώ να εστιάζω στα θετικά πράγματα, οπότε θα μοιραστώ μια πάρα πάρα πολύ αστεία ιστορία όταν γράφαμε το Remedy of My Heart. Είμαστε στο σπίτι του Βασίλη και έχουμε γράψει γύρω στα 10 λεπτά μουσικής για το κομμάτι και κολλάμε εκεί στο πώς να ολοκληρωθεί το κομμάτι. Και έχουμε κολλήσει, προσπαθούμε πράγματα, λέει και ο Βασίλης, παίζω και εγώ, δεν βγαίνει τίποτα, σε μετώσει εκεί πέρα, δεν μας άρεσε τίποτα. Κάποια στιγμή λέει ο Βασίλης, Κώστα, κάτσε, περίμενα να πάω για ένα κατούριμα και να δούμε τι θα κάνουμε. Και έτσι όπως φεύγει ο Βασίλης, δεν ξέρω, σαν να φύγει ένα βάρος από πάνω. Παίζω κάτι και ακούω μια φωνή από την τολάνια, αυτό, αυτό, αυτό. Και έρχεται ένας Βασίλης, μαζεύει τα σόβρακα και λέει, αυτό, πάντα το ρεκόρ και γράψτε το. Και κάπως έτσι γράφτηκε ο επίλογος του κομματιού. Όταν ο Κώστας μου έστειλε το πρώτο κομμάτι για να ηχογραφήσω, μου έστειλε ένα μπάσο που είχαν γράψει πάρα 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 πολύ πρόχειρα εκείνη την ώρα. Και μου λένε τα παιδιά, γράψτε το και στείλ το μας για να το βάλουμε, να το δέσουμε, για να το στείλουμε για test mix anyway, στους ανθρώπους που θα μας κάνουν τη μίξη. Και εγώ κατά λάθος στέλνω το πρόχειρο μπάσο στα παιδιά. Και με παίρνει ο καημένος ο Βασίλης τηλέφωνο και μου λέει, μήπως μπορούμε να το αλλάξουμε, μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μου λέει, ο Βασίλης έχει μιλήσει με τον Μιλωνά και ο Μιλωνάς λέει, κάντε ό,τι θέλετε, δεν με ενδιαφέρει. Και εγώ εκείνη την ώρα συνειδητοποιώ αυτό που μου λέει ο Βασίλης και λέω, όχ, έχω στείλει λάθος αρχείο. Και τελικά το έστειλα το σωστό αρχείο και μου λέει, εντάξει, όλα καλά. Και τελείωσε εκεί η κουβέντα. Ήταν 2014. Ναι. Ο Portnoy κάνει, ο Mike Portnoy ήταν, TRF6. Διοργανώνει κάθε χρόνο μια κρουαζιέρα. Λέγεται Progressive Nation FC. Και δηλώνανε συμμετοχές όσοι συμπάτες που θάρανε να παίξουν σε αυτή την κρουαζιέρα. Εμείς είχαμε 3 demos στο YouTube. Πήρα την πρωτοβουλία χωρίς να το πω στα παιδιά. Το έστειλα στο management και μας διάλεξε ο Portnoy να πάμε να παίξουμε. Απλά ήτανε... δεν το ξέρει κανένας αυτό. Δεν καταφέραμε να πάμε γιατί έπρεπε να πληρώσουμε τα πάντα. Δεν καλύψανε καθόλου. Δεν καλύψανε τίποτα, ναι. Και απλά σημαίνει ότι η κουβέντα του manager ήταν σας άκουσε και έπαθε πλάκα, θέλει να παίξει. Μα μια κυρία η οποία
στιγμή την έχουμε δει σε πάρα πολλές συναυλίες που παίζουμε. Η οποία την δεύτερη φορά που πήγαμε στο Βέλγιο, θυμάμαι ότι ήρθε και με αγκάλιασε, κλαίγοντας. Και εκεί πέρα σάστησα. Και μου είπε ακριβώς αυτό το πράγμα. Το ότι λέει, αυτά που ακούω από εσάς, slash Παύλα εσένα, γιατί άκουγε και άλλες μπάντες που έχω παίξει, είναι σαν να ακούω, λέει, μεγάλες μπάντες. Και γι' αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα μου. Δηλαδή, καταφέρνω να κάνω ό,τι κάναν άλλοι μεγάλοι καλλιτέχνες για μένα. Περίεργο, αλλά πιο πολύ νομίζω ότι το feedback ήταν μεγαλύτερο στο εξωτερικό και ειδικά στην κεντρική Ευρώπη παρά στην Ελλάδα. Και από την άλλη έχουμε και τους Ιάπωνες που έχουν ξεδαθεί με το όλο θέμα. Και κοιτάμε μήπως μπορέσουμε να κάνουμε και μια επίσκεψη για κάποια στιγμή. Έχουμε ήδη αρχίσει να ρίχνουμε τις πρώτες ιδέες στο τραπέζι για το επόμενο άλμπουμ. Ήδη υπάρχουν πράγματα, ναι. Πάλι διαφοροποιείται το πράγμα, νομίζω. Έχουμε το πολύ σημαντικό live που θα γίνει στην Αμερική του Σεπτέμβρη. Σαν από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ στον κόσμο, ίσως το μεγαλύτερο, ναι, για για το είδος της μουσικής που παίζουμε σίγουρα. Θέλω να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο της Λάρισας. Με κάθε ευκαιρία, με κάθε project που κάνουμε, στέκεται δίπλα μας σε κάθε συναυλία, σε κάθε CD, σε κάθε κίνηση που κάνουμε. Αυτό από μένα μετράει από μόνο που δεν χρειάζεται να το κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
βγήκαμε τον περασμένο Φεβρουάριο για να πάμε σε μια εκδήλωση. Ηχογραφήσαμε κάποια κομμάτια τα οποία εγώ και ο κιθαρίστας ο Λίτ είχαμε ήδη γράψει πιο παλιά, αλλά δεν ήταν full. Μετά σιγά σιγά, ας πούμε, τα κάναμε, ξέρω εγώ, τα δουλέψαμε όλοι μαζί, κάναμε μια μικρή ηχογράφηση. Για τα δεδομένα της επαρχίας, αρκετά καλή μπορώ να πω, δεν δώσαμε πάρα πολύ λεφτά για αυτό το πράγμα. Όλο αυτό έρθει και έδεσε και έστρωσε και είμαστε και φίλοι πάνω από όλο, γι' αυτό νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Και τέλει τώρα έχουμε σκοπό να ηχογραφήσουμε δύο καινούργια κομμάτια που έχουμε γράψει όλοι μαζί, ξέρω, και οι πέντε σαν ομάδα πλέον καινούργια. Εντάξει, κάναμε τώρα κάποιες πρόβες, συνεννοηθήκαμε, μαζευτήκαμε, κάναμε κάποιες πρόβες, ήρθαμε εδώ, το live ήταν εκπληκτικό, η ατμόσφαιρα ήταν wow. Εντάξει, ήταν πολύ πολύ δυνατό και ο κόσμος από κάτω ωραίος και ο ήχος τέλειος. Γενικά όλοι ακούμε τα πάντα πλέον, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Ψάχνουμε να βρούμε έναν ήχο να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται στο rock. Όλοι έχουμε μέσα μας το garage, λίγο garage, λίγο και πιο metal πράγματα σε συγκεκριμένα σημεία. Αλλά γενικά επιρροές είναι rock, rock καθαρό, heavy rock ας πούμε. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνουμε και λίγο πιο stoner ίσως κάποια στιγμή αν με κάποια φωνητικά ας πούμε το ανδρώνικο σε κάποια σημεία, αλλά γενικά το κύριό μας είναι το rock. Velocity ξεκινήσαμε το 2008 παρέα ατόμων που κυρίως κινούμασταν ανάμεσα σε παρόμοια ακούσματα που ήταν και η κινητήρια δύναμη στην ουσία για να ξεκινήσουμε να γράφουμε οτιδήποτε σε υλικό, τραγούδια, ιδέες, όλα αυτά τα οποία έγιναν στο τέλος ένα σύνολο που θέλησαμε να γράψουμε ένα CD, ένα album. Όλο αυτό το πράγμα είχε σαν κατάληξη να τραβήξει κάποια άτομα να φύγουν, αλλά από το σημείο του 2012-2013 που γράψαμε το Emergency και μετά δέσαμε σαν πεντάδα και από τότε που παίζουμε και γράφουμε μαζί. Τα ακούσματά μας κυρίως ευρωπαϊκό metal, δηλαδή οι περισσότερες μπάντες που ακούμε συνήθως ακούγονται και μέσα από αυτό που παίζουμε. Και είναι και αυτές που προτιμούμε γενικότερα, δηλαδή όλα αυτά τα άγρια ξεσπάσματα αλλά ταυτόχρονα με μια καλή μελωδική παρουσία από πίσω, είναι και κάτι το οποίο θα σηκώσει τον κόσμο από τα πόδια του συνήθως, δηλαδή είναι αυτό το οποίο θα κουνήσει κεφάλια στις περισσότερες περιπτώσεις.
Βάσει αυτού και κυρίως με όπλο το υλικό, η στόχη είναι πολύ απλή για ένα συγκρότημα το τελευταίο καιρό. Δηλαδή με τη βοήθεια του ίντερνετ είναι πολύ πολύ εύκολο να ξεκινήσεις να αποκτάς ένα κοινό στην πόλη σου κυρίως, με τον καιρό στη χώρα σου, αλλά όταν μιλάμε για την Ελλάδα το πιο απλό πράγμα το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς είναι ότι μάλλον προτιμότερο τα βήματά σου να ξεκινήσουν κάποια στιγμή να βγαίνουν και προς το εξωτερικό για να έχεις την ανταπόκριση του κόσμου ο οποίος έχει μεγαλώσει με metal και έχει ηλικίες πάρα πάρα πολλές που ακούνε χωρίς να έχουν προκατάληψη, χωρίς να έχουν άλλη μουσική παιδεία απαραίτητα. Κάπως έτσι νομίζω θέλουμε να κινηθούμε κι εμείς όλοι. Δηλαδή τα επόμενα μας βήματα είναι κυρίως προς το εξωτερικό. Αυτό που σκεφτόμαστε να κάνουμε μετά τις επόμενες φορές.